Σε συμφωνία για τεχνική παράταση 2 μηνών για το ελληνικό πρόγραμμα κατέληξαν τη Δευτέρα οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Η αξιολόγηση της Τρόικας, που δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, είναι το κλειδί για την εκταμείευση του 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ που απομένει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό. Ένας μήνας είναι πολύ λίγος, αυτή ήταν η γενική αντίληψη, και από τα όργανα της Τρόικας, ενώ 2 μήνες είναι καλό διάστημα. Και ο Έλληνας Υπουργός συμφώνησε με αυτό και είπε ότι είναι εφικτό και από την ελληνική πλευρά. Επόμενο βήμα, η συμφωνία για την προληπτική γραμμή πίστοσης που αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ψήφιση των μέτρων που εκκρεμούν. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα επέστρεψε φέτος σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από 6 χρόνια συνεχούς ύφεσης, οι δανειστές απαιτούν περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει επαναλάβει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να λάβει νέα μέτρα λιτότητας, με το βλέμμα στραμμένο πάντα στο εσωτερικό και την επικείμενη προεδρική εκλογή και τα σενάρια προώρων εκλογών. Από τις Βρυξέλλες για το Euronews, Εφη Κουτσοκώστα.